κύριος Μωυσιάδης εδώ, ο οποίος έχει την ευθύνη της πολιτικής προστασίας, αλλά ο Νίκος παλεύει με τα χιόνια αυτή τη στιγμή στην Καστανιά και αν καταφέρουν να τελειώσουν από εκεί σε κανένα δύο, θα φύγουν Σάντα και Λευκόπετρα. Γιατί και οι αιρετοί μαζί με τους εργαζόμενους δίνουν τη μάχη για, για αυτή την κακοκαιρία η οποία έχει εσκύψει και η οποία έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα. Εγώ θα πω δύο κουβέντες μόνο, γιατί αυτοί που πρέπει κυρίως να μιλήσουν ή να απαντήσουν σε αυτά που έχετε να ρωτήσετε, οι άνθρωποι οι οποίοι όλες αυτές τις μέρες βλέπουν μόνο άσπρο, χωρίς να βλέπουν άσπρη μέρα από άλλη άποψη, με μειωμένους μισθούς, με όλα όσα ισχύουν εν πάση περιπτώσει. Οι άνθρωποι οι οποίοι χωρίς να υποχρεώνονται από κανέναν, έχουν ορμήξει με όλη τη δύναμη της ψυχής τους, θα έλεγα, γιατί οι αντοχές οι ανθρώπινες έχουν όρια εναντίον της κακοκαιρίας και παλεύουν και 30 και παραπάνω ώρες αγώγιστα και μαζί με αυτούς και οι έχοντες την ευθύνη αιρετή όλες οι δυνάμεις του Δήμου, είτε είναι δημοτικοί υπάλληλοι, είτε είναι υπάλληλοι δημοτικών επιχειρήσεων. Και όλος ο οργανισμός, ο τεράστιος αυτός του Δήμου της Βέρειας, είναι επιποδός και προσφέρει και συνεισφέρει έτσι ή αλλιώς σε αυτή τη διαδικασία του αποκλεισμού. Υπάρχουν άνθρωποι, δεν ξέρω, ίσως οι ίδιοι δεν θα το πουν, που για 24 ώρα κινδυνεύουν. Είναι συμπολίτες μας, είναι συνάνθρωποι μας, είναι εγκατακλείδη οι εργαζόμενοι στο Δήμο, οι χειριστές, οι οδηγοί, που για 24 ώρα κινδυνεύουν. Αυτό κάτι σημαίνει ή ίσως θα έπρεπε κάτι να σημαίνει για όλους μας. Είναι λοιπόν το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στους εργαζόμενους, να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε εθελοντές που σε αυτές τις σκληρές εποχές ευτυχώς υπάρχουν λίγοι, αλλά υπάρχουν, και να πούμε και ένα ευχαριστώ στους ολίγους πολίτες, μακάρι να ήταν περισσότεροι, οι οποίοι συμμετέχουν